Είμαστε εδώ. Για ποιο λόγο ήρθατε σήμερα εδώ? Είμαστε και σήμερα εδώ και σε κάθε περίπτωση θα είμαστε για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τη λάθος απόφαση που έχει πάρθει. Δεν πρέπει να κλείσει το ΙΚΑ στο Κρανίδι σε καμία περίπτωση. Θα είναι μεγάλη ταλαιπωρία για τον κόσμο. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να κλείσει. Είναι μια λάθος απόφαση η οποία πρέπει να ακυρωθεί. Όχι να ανασταλεί. Πρέπει να ακυρωθεί και το ΙΚΑ να λειτουργήσει. Και υπάρχει και πρόταση, είπα, να συγχωνεύσουν τα ΙΚΑ Ναυτίου και Άρκου. Να γίνει ένα εκεί και να παραμείνει στο Κρανίδι που η χιλιομετρική απόσταση είναι πολύ μεγάλη. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να κλείσει το ΙΚΑ. Τι σας είπε ο κυβερνητικός βουλευτής? Ο κυβερνητικός βουλευτής έχει τις θέσεις του. Νομίζω ότι θα βάλει πλάτη και αυτό στο τέλος. Και πρέπει να βάλει πλάτη, γιατί ο κυβερνητικός βουλευτής, όπως και όλοι οι βουλευτές, εκπροσωπούν τον κόσμο. Εκπροσωπούν τους πολίτες και πρέπει τη θέση αυτών να παίρνουν και όχι τη θέση της εκάστοτε διοίκησης. Και μάλιστα σε λάθος αποφάσεις. Είναι μια πρόχειρη και λάθος απόφαση.